Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στην 4 Δημοτική Κοινότητα της Αθήνας, σε αυτές τις γειτονιές, όπου χιλιάδες εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, νέοι και νέες, γυναίκες των λαϊκών οικογενειών, παλεύουν καθημερινά για να τα βγάλουν πέρα. Να ξεπεράσουν χίλιες δυο δυσκολίες που τους δημιουργεί η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των τοπικών αρχών, πολιτική με την οποία συμφωνούν και τα υπόλοιπα κόμματα. Είναι όμως χιλιάδες και αυτοί που έχουν επιλέξει το δρόμο του αγώνα το δρόμο της ανυπακοής, το δρόμο της συμπόρευσης με το ΚΚΕ, με τους κομμουνιστές και τις κομμουνίστριες. Και είμαστε βέβαιοι πως αύριο θα είναι ακόμα περισσότεροι. Γιατί πλέον υπάρχει μεγάλη πύρα και η πύρα πάντα είναι πολύ ισχυρό όπλο αν αξιοποιηθεί όμως σωστά. Ο λαός μας ξέρει πλέον καλά ότι σωτήρες δεν υπάρχουν, ότι κανείς από όσου του ζητούν την ψήφο του για να πάνε δήθεν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διαπραγματευτούν, δεν πρόκειται να πάνε εκεί και να διαπραγματευτούν για τα δικά του συμφέροντα. Ότι καμιά κυβερνητική σταθερότητα, όπως και καμιά κυβερνητική τέτοιου είδους εναλλαγή, δεν πρόκειται να αλλάξει τη ζωή του, όσο δεν αλλάζει όσο δεν δέχεται χτύπημα πραγματικά αυτή η πολιτική που θυσιάζει τα δικαιώματα για τα κέρδη των λίγων. Αυτό το σύστημα και αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση της εκμετάλλευσης των πολέμων της αδικίας, αυτή είναι, είναι πιο πολύ αυτοί που έχουν βιώσει πλέον πώς, πώς είναι και τι σημαίνει να οργανώνεσαι τι σημαίνει να παλεύει συλλογικά μαζί με όλους όσους και όσες τραβάνε τα ίδια με σένα, να συγκρούεσαι, ίσως κάποτε να χάνεις και προσωρινά, αλλά και να νικάς. Είναι πιο πολλοί αυτοί που ξέρουν πλέον γιατί έχουν δει τι συμβαίνει, τι εννοεί το ΚΚΕ όταν λέει ότι η δύναμη που θα του δώσει ο λαός θα του την επιστρέψει, θα πάει πάλι στο λαό, θα την καταθέσει αυτή τη δύναμη στους αγώνες του. Μόνο τυχαίο δεν είναι ότι το κόμμα μας αναδείχθηκε εδώ, στην τέταρτη δημοτική κοινότητα της πρωτεύουσας, σε τρίτη δύναμη στις βουλευτικές εκλογές, με αυξημένα τα ποσοστά του ενώ η λαϊκή συσπήρωση στις δημοτικές ήταν δεύτερη τον περασμένο Οκτώβρη. Μπορούμε λοιπόν να φτάσουμε πολύ πιο ψηλά, να δημιουργήσουμε τη δυναμική για να είναι το ΚΚΕ ακόμα και δεύτερο κόμμα στις εργατογειτονιές του Κολονού, των Συμπολίων, στα Δημαράκια και εδώ στην Ακαδημία Πλάτωνος. Αυτή θα είναι και η καλύτερη επένδυση για το αύριο, για όσα έχουμε να αντιμετωπίσουμε, για τις μάχες που πρέπει να δώσουμε όλοι μαζί χέρι-χέρι. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ζητά ξανά στήριξη για να οδηγήσει, λέει, την οικονομία σε σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης και για να μας φέρει, λέει, πιο κοντά στην Ευρώπη. Τα κόμματα της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ζητούν στήριξη για να γίνουν εκείνα κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές και να κάνουν ακριβώς το ίδιο. Όπως καταλαβαίνετε, η πραγματική τους διαφωνία βρίσκεται στο ποιος αποτελεί τον πιο συνεπή υπηρέτη αυτής της ίδιας πολιτικής. Και όχι βέβαια στην ίδια την πολιτική των ματωμένων πλεονασμάτων, των προαπαιτούμενων του Ταμείου Ανάκαμψης, της πράσινης μετάβασης, της συμμετοχής στους συμπεριαλιστικούς πολέμους. Σε αυτά συμφωνούν όλοι τους. Όμως στην Ελλάδα και υψηλή ρυθμή καπιταλιστικής ανάπτυξης σημειώθηκαν όλα τα τελευταία χρόνια και κοντά στην Ευρώπη είμαστε. Αφού όλες τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα παραπάνω κόμματα, μαζί με τον δίθεν τώρα αντισυστημικό Βελόπουλο, αυτόν τον Πατριδέμπορα, πρώτα τις ψηφίζουν στο Ευρωκοινοβούλιο και μετά έρχονται εδώ να τις υλοποιήσουν και γίνονται νόμοι του κράτους. Στο Δήμο της Αθήνας, το διπλό πρόσωπο αυτής της πολιτικής, αυτή της καπιταλιστικής ανάπτυξης είναι εμφανές. Από τη μια μεγάλα έργα, τεράστια τουριστική ανάπτυξη, επενδύσεις και δυσθεώρητα κέρδη για τους λίγους και από την άλλη ολόκληρες ζώνες όπου πάνω από το 1 τρίτο του πληθυσμού ζει στα όρια ή και κάτω από τα όρια της φτώχειας. Όπου πολλοί συνάνθρωποι μας δεν έχουν ούτε τα απαραίτητα και φυσικά δεν τους φτάνουν τα διάφορα, τα όποια πας δίνονται όταν όλα τα αγαθά σήμερα τα έχουν κάνει εμπόρευμα το οποίο γίνεται μάλιστα όλο και πιο ακριβό. Είμαστε σε γειτονιές που βιώνουν όλες τις αντιλαϊκές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συνέπειες αυτών των πολιτικών όπως επίσης και όλων των ελληνικών κυβερνήσεων, την ακρίβεια, τη συρρήκνωση των πραγματικών εισοδημάτων. Ξέρουμε ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που σας απασχολεί όλους και όλες και δικαιολογημένα. Τίποτα το ουσιαστικό είδατε δεν είχαν να πούν σε όλους εσάς η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα στη συζήτηση που έγινε προχτές για την ακρίβεια την Παρασκευή που μας πέρασε μέσα στη Βουλή. Αξίζει όμως να αναλογιστείτε γιατί επικεντρώνουν και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης την αντιπαράθεσή του στο αν η Ελλάδα είναι πάνω ή κάτω ή γύρω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον πληθωρισμό και όχι στην πραγματικότητα που έτσι κι αλλιώς βιώνει ο λαός μας, όπως άλλωστε κι άλλοι λαοί των χωρών της Ευρώπης. Άλλωστε όλοι σχεδόν οι λαοί βγήκαν αυτά τα χρόνια μαζικά στους δρόμους, λόγω της ακρίβειας, λόγω της ενεργειακής φτώχειας, λόγω της αύξησης του κόστους παραγωγής οι αγρότες, λόγω όλων αυτών των άθλιων μέσων όρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένα ερώτημα που έχει πολύ μεγάλη σημασία για το λαό μας, ειδικά μπροστά στις ευρωεκλογές. Ο λόγος είναι απλός. Δεν θέλουν και δεν μπορούν να αγγίξουν τις πραγματικές αιτίες του προβλήματος της ακρίβειας. Δηλαδή την ανάπτυξή τους με σκοπό μόνο το καπιταλιστικό κέρδος των λίγων. Δεν μπορούν λόγω των δεσμεύσεών τους να αμφισβητήσουν την αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμβάλλει στο πρόβλημα της ακρίβειας. Δεν αγγίζουν τα τεράστια κέρδη που έχουν λίγοι μεγάλοι όμιλοι. Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου έσπασε τις προηγούμενες μέρες ρεκόρ 13 ετών. Από την αρχή του 2024 οι μετοχές κερδίζουν πάνω από 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα παραπάνω μεταφράζονται σε μερίσματα για τους μετόχους των επιχειρήσεων που έχουν ξεπεράσει ήδη τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ από την αρχή του έτους. Δεν αγγίζουν τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ματωμένα πλεονάσματα κάθε χρόνο όπως αποτυπώνονται και στο νέο σύμφωνο σταθερότητας. 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν το πλεόνασμα το πρώτο τετράμινο του 2024. Και βέβαια πολύ μεγάλο μέρος αυτών των πλεονασμάτων βγαίνουν από τους έμεσους φόρους που είναι το 1 τέταρτο τουλάχιστον της τιμής των προϊόντων που βρίσκουμε πανάκριβα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Δεν αγγίζουν την πολιτική της πράσινης μετάβασης, τα πράσινα χαράτσια τους ειδικού φόρους σε ρεύμα, σε καύσιμα, τα χρηματιστήρια της ενέργειας, την εμπορευματοποίηση κοινωνικών υπηρεσιών που πριν ήταν δωρεάν, η οποία προσθέτει ένα ακόμα μεγάλο βάρος στο λαϊκό εισόδημα, την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, όχι μόνο δεν την αγγίζουν, αλλά την αυξάνουν για τα σχέδια του ΝΑΤΟ, για τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης του πολέμου. Και όταν όλα αυτά τα παίρνει σαν δεδομένα, αναγκαστικά παίρνει και σαν δεδομένο το μεγαλύτερο μέρος της ακρίβειας και επικεντρώνεις στο λίγο πάνω, λίγο κάτω από το μέσο όρο. Υπάρχει μια τεράστια θεμελιακή, πολιτική, ιδεολογική, αξιακή διαφορά του ΚΚΕ με τα άλλα κόμματα με τους οπαδούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των μονοπωλίων και του καπιταλιστικού δρόμου. Εμείς δεν κοροϊδεύουμε το λαό μας ότι υπάρχει κάποια μαγική λύση με την οποία θα είναι και η πίτα ολόκληρη και ο σκύλος χορτάτος. Και τα πλεονάσματα θα πιάνονται και ο λαός θα ανακουφίζεται από τους φόρους. Και ότι τα κέρδη του κεφαλαίου θα αυξάνονται και ότι οι μισθοί θα αρκούν για μια αξιοπρεπή τουλάχιστον διαβίωση. Αυτά δεν γίνονται ούτε στη Δευτέρα Παρουσία. Είναι ουτοπικά για να χρησιμοποιήσω μια συνηθισμένη έκφραση που τους αρέσει να τη χρεώνουν, να την απευθύνουν σε μας. Κάποιος πρέπει να πληρώσει. Εμείς λέμε ότι για να κερδίσει έστω και μια ανάσα ανακούφισης ο ελληνικός λαός Πρέπει να χάσει από τα κέρδη του το μεγάλο κεφάλαιο. Πρέπει να υποστεί πλήγμα αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να μπορέσει να ζήσει ο λαός με βάση τις σύγχρονες ανάγκες, τις σύγχρονες δυνατότητες, καλύπτοντας το εισόδημά του, τις ανάγκες του, πρέπει το κεφάλαιο να χάσει τελικά την εξουσία του. Και αυτό δεν είναι θεωρία. Γιατί μέχρι σήμερα όπου κατακτήθηκε το παραμικρό, για παράδειγμα η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε μια σειρά κλάδους, όπου υπήρχαν κατακτήσεις και στους οικοδόμους και στους μεταλλεργάτες του περάματος και αλλού, όσα είπε πριν ο Ευρωβουλευτής μας ο Κώστας ο Παπαδάκης, έγιναν μετά από αγώνες που ανάγκασαν την εργοδοσία το κράτος να υποχωρήσουν. Και εμείς μπορούμε να είμαστε περήφανοι που οι δυνάμεις μας βρέθηκαν πάντα στην πρώτη γραμμή αυτών των αγώνων. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Συντρόφισσες και σύντροφοι, τις επιπτώσεις αυτής της καπιταλιστικής ανάπτυξης τις βλέπετε κι αλλού. Τις βλέπετε στην παντελή έλλειψη υποδομών υγείας, αφού σε όλη τη δημοτική κοινότητα εδώ δεν υπάρχει κέντρο υγείας ή κάποια δομή πρωτοβάθμιας υγείας. Στην τραγική κατάσταση επίσης των σχολικών κτηρίων που χειροτερεύει μέρα τη μέρα αφού παραμένουν ασυντήρητα εδώ και χρόνια στα κοντέινερ όπου στεγάζονται νηπιαγωγεία. Σε κάθε έντονη βροχόπτωση αφού αντιπλημμυρική θωράκιση δεν υπάρχει και μετατρέπονται σε λασπότοπο οι χώροι μέσα και γύρω από το αρχαιολογικό πάρκο που βρισκόμαστε και γίνονται ποτάμια, πολλοί δρόμοι μέχρι και κανό χρησιμοποίησαν οι κάτι το ξέρετε πρόσφατα. Στην έλλειψη επίσης ελεύθερων χώρων, παιδικών χαρών, αθλητικών υποδομών, την ώρα που όλες οι δημοτικές αρχές αφήνουν ιδιώτες να καταπατούν δημοτικούς χώρους για τέτοια χρήση, όπως τους λαχανόκηπους στα συνεχόμενα επίσης ατυχήματα, στις αφύλακτες διαβάσεις του σιδηροδρόμου, γιατί ούτε ο ΣΕ, ούτε ο Δήμος παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα. Βλέπετε, όλα τα μετράνε με τη λογική του κόστους οφέλους. Κι όμως, την ίδια ώρα που κάνουν για τη λαϊκή πλειοψηφία το βίο αβίωτο, οι διάφοροι επενδυτές και μεγαλοεπιχειρηματίες με τις πλάτες κυβερνήσεων και δημοτικών αρχών ακονίζουν τα μαχαίρια για μεγάλες business στην περιοχή. Αναπλάσεις επί αναπλάσεων, σχέδια και έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ με βάση τα συμφέροντα των λίγων, του τουριστικού και του εμπορικού κεφαλαίου, των αλυσίδων των Airbnb, του Real Estate, θέλοντας να κάνουν το κέντρο της Αθήνας Ναυαρχίδα, για την τουριστική ανάπτυξη μαζί με το παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Κομβική σημασίας είναι το σχέδιο για τη διπλή ανάπλαση εδώ πιο δίπλα στον Ελαιώνα, που θα μας πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ με κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Να, που πάνε τα λεφτά που μαζεύουν από τους Έλληνες και από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους φορολογούμενους με αυτό το μνημόνιο των μνημονίων, το Ταμείο Ανάκαμψης, Ανάκαμψης με τα εκατοντάδες αντιλαϊκά προαπαιτούμενα που έχει. Για να δώσουν δώρο ένα γήπεδο σε μια ΠΑΕ που θα μπορεί να το αξιοποιεί εμπορικά για εκατοχρόνια, χρόνια αλλά και για να φτιάξουν ένα τεράστιο επιχειρηματικό πάρκο για το οποίο θα χτιστούν δεκάδες χιλιάδες τετραγωνικά τσιμέντο. Μεγάλη μπίζνα, πολλά τα εκατομμύρια, την οποία στηρίζουν όλα τα κόμματα του συστήματος. Γι' αυτό και την έχουν ψηφίσει με χέρια και με πόδια και στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Γιαλαντζή τώρα νεοαριστερή. Την ίδια ώρα οι αερασιτεχνικές ομάδες της περιοχής παλεύουν να βρουν ώρα για προπόνηση στον ακατάλληλο χώρο εδώ δίπλα το ένα από τα μόλις τρία που έχει όλος ο Δήμος της Αθήνας. Την ώρα που δεν υπάρχουν ελεύθεροι χώροι, ενώ οι κάτοικοι συνεχώς ακούνε ότι δεν υπάρχουν χρήματα ακόμα και για αποφασισμένες απαλωτριώσεις. Στην ίδια λογική, δηλαδή της Αθήνας τουριστικό προϊόν, είναι και μια σειρά άλλες αναπλάσεις. Διάφορα έργα που σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται για το σημείο που βρισκόμαστε σήμερα στο σχέδιο είναι να φτιαχτεί το αρχαιολογικό μουσείο της πόλης της Αθήνας. Μιλάμε βέβαια για ένα μεγαθύριο τσιμέντου πάνω από 14.000 τετραγωνικά μέτρα μέσα στο πάρκο που θα στερήσει κοινόχρηστο χώρο και χώρο πρασίνου. Το λέμε και από αυτό το βήμα. Θα είμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα για να μην χαθεί ούτε ένα ακόμα τετραγωνικό πράσινο στο κέντρο της Αθήνας, στον Κολονό, τα Σεπόλια. Υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι που γυτνιάζουν με το πάρκο και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για να φτιαχτεί το Αρχαιολογικό Μουσείο που φυσικά θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει και να μπορεί να το επισκέπτεται όλος ο λαός η νεολαία δωρεάν θα εντείνουμε την πίεση. Όχι απλά να μην χαθούν δέντρα, αλλά και να παρθούν άμεσα μέτρα για την αντιπλημμυρική θωράκιση σε όλη την περιοχή. Για να βελτιωθεί η απαράδεκτη κατάσταση του πάρκου, για να υπάρχει καλύτερος ηλεκτροφωτισμός, να δοθεί βάρος στην ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου που θα είναι βέβαια ελεύθερος για όσους θέλουν να τον επισκέπτονται. Θα συνεχίσουμε να είμαστε μπροστά και θέλουμε και ακόμα περισσότερες δυνάμεις να είναι δίπλα μας σε αυτόν τον αγώνα, σε όλες τις μάχες που δίνουμε σε αυτή την περιοχή. Και για άμεσα μέτρα για τη συντήρηση των σχολείων και για περισσότερους ελεύθερους χώρους και για αθλητικές, κοινωνικές, πολιτιστικές υποδομές. Οι παλιότεροι στην περιοχή άλλωστε ξέρουν καλά και το μαθαίνουν τώρα και οι νεότεροι βέβαια ότι με τους κομμουνιστές μπροστά οι κάτοικοι πέτυχαν με αγώνες εδώ και 30 χρόνια την υπογειοποίηση των γραμμών του ΟΣΕ για να μην κοπούν οι γειτονιές στη μέση. Γιατί τελικά και στη δουλειά και στις σπουδές και στη γειτονιά τίποτα δεν μας χαρίζεται. Τα πάντα κατακτιούνται με αγώνες και με όσο γίνεται πιο δυνατό το ΚΚΕ. Δεν ήταν λίγες οι φορές που το τελευταίο διάστημα όλα τα βλέμματα έπεσαν πάνω σε αυτές εδώ τις γειτονιές για φαινόμενα που αναδύουν όλη την πόχα και τη σαπίλα αυτού του συστήματος μέσα στο οποίο ζούμε. Από τις πιάτσες διακίνησης ναρκωτικών μέχρι τις ακραίες περιπτώσεις κακοποίησης παιδιών στις διάφορες κυβωτούς του τρόμου και αποτρόπαιων υποθέσεων διασμών, σεξουαλικών κακοποιήσεων, εκπόρνευσης όπως αυτή της 12χρονης από τον Κολονό. Όλα αυτά που αποκαλύπτουν την παντελή έλλειψη φροντίδας και πρόνοιας για την προστασία και στήριξη των παιδιών, αφήνοντας ανυπεράσπιστα τα θύματα και θρε... θρέφοντας τα τέρατα δράστες με ευθύνη του κράτους όλων όσων κυβέρνησαν και κυβερνούν. Γιατί δεν υπάρχει σήμερα πραγματική μέρημνα και φροντίδα χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη λειτουργία δωρεάν δομών κοινωνικών υπηρεσιών και άλλων υποδομών του κράτους και του Δήμου. Υπηρεσιών που θα καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες για πρόληψη του φαινομένου της βίας κατά των παιδιών και των γυναικών για την στήριξη των θυμάτων και όσων απειλούνται. Και βέβαια με την άμεση και πλήρη στελέχωσή τους από εξειδικευμένο προσωπικό, με μόνιμη και σταθερή εργασία, χωρίς καμιά εμπλοκή ΜΚΟ και ΚΙΝΣΕΠ. Αυτά τα φαινόμενα αποτελούν την άλλη όψη της βίας της εκμεταλλευτικής κοινωνίας που ζούμε, με τις σάπιες, τις αρρωστημένες αξίες της, την εγκληματικότητα που αντιμετωπίζει μέχρι και τα παιδιά ως πηγή κέρδους, τη φτώχεια που αγγίζει όλο και περισσότερες οικογένειες, το τσάκισμα της εργασιακής, οικογενειακής και προσωπικής ζωής, τη γυναική ανισοτιμία, μια κοινωνίας που επειδή ακριβώς βασίζεται στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, οξύνει τους οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες που οδηγούν μέχρι και παιδιά να βιώνουν την πείνα, τη σχολική εγκατάλειψη, την ανήλικη εργασία, την κακοποίηση, το βιασμό. Δεν θα καθίσουμε όμως με σταυρωμένα χέρια να περιμένουμε την επόμενη γυναικοκτονία. Θα παλέψουμε για να υψωθεί τείχος προστασίας για κάθε γυναίκα, για κάθε παιδί. Θα διεκδικήσουμε όλα αυτά που κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη για να μπορεί να σταθεί στα πόδια του με αξιοπρέπεια. Και αυτό θα το κάνουμε για τα Ελληνόπουλα, θα το κάνουμε για τα μεταναστόπουλα που ζουν στην Αθήνα, αλλά θα το κάνουμε και για τα παιδιά όλου του κόσμου. Για τα παιδιά της Παλαιστίνης που είχαν την ατυχία να γεννηθούν σε μια χώρα υποκατοχή, σε μια ανοιχτή φυλακή για να το πούμε πιο σωστά και μαθαίνουν να αντιστέκονται με την πέτρα και τη σφεντόνα από πολύ μικρά. Αυτά τα παιδιά αυτός ο λαός βιώνουν μια πραγματική γενοκτονία εδώ και μήνες από το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ. Και τι θα κάνει η ευαίσθητη κατά τα άλλα για τα δικαιώματα Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι κάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερικής. Τι κάνει το ΝΑΤΟ, η ελληνική κυβέρνηση. Στηρίζουν απροκάλυπτα τον θήτη αυτής της γενοκτονίας. Ενώ και τα υπόλοιπα κόμματα δίνουν άλοθη πάνε στο Ευρωκοινοβούλιο και ψηφίζουν για το δίθεν δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Ποια αυτοάμυνα του τρομοκράτη, του κατακτητή, του δολοφόνου. Όλοι μαζί συμφωνούν να βρίσκεται η φρεγάτα Ήδρα στην Ερυθρά Θάλασσα, πολύ μακριά από τα ελληνικά σύνορα, για να στηρίζει το Ισραήλ και να παριστάνει του security των εφοπλιστών στο πλαίσιο της αποστολής ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι συμφωνούν και έχουν στηρίξει στο Ευρωκοινοβούλιο την αποστολή όπλων στο αντιδραστικό καθεστώ Ζελένσκι, τις κυρώσεις στη Ρωσία, τις οποίες βέβαια δεν τις πληρώνει ο Πούτιν, αλλά πρώτοι από όλου τις πληρώνουν αυτές τις κυρώσεις οι ίδιοι οι λαοί της Ευρώπης. Όσο και αν προσπαθούν να επιβάλλουν προεκλογική σιγή γύρω από αυτά τα θέματα, εμείς επιμένουμε ότι στις 9 του Ιούνιου ψηφίζουμε και για αυτά. Ψηφίζουμε ΚΚΕ και απαιτούμε να αναγνωρίσει εδώ και τώρα η χώρα μας το κράτος της Παλαιστίνης, στα σύνορα του 67 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της Ελληνικής Βουλής. Ψηφίζουμε ΚΚΕ και απαιτούμε να πάψει η εμπλοκή της χώρας σε πολέμους, να επιστρέψει τώρα η φρεγάτα Ίδρα και όλα τα στρατεύματα που βρίσκονται εκτός συνόρων ψηφίζουμε ΚΚΕ και απαιτούμε να πάψει το ελληνικό έδαφος, τα ελιμάνια, τα αεροδρόμια, να γίνονται νατοϊκά ορμητήρια πολέμων και στόχοι αντιπίνων. Συντρόφισες και σύντροφοι, στις 9 του Ιούνιου, οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες μπορούν να κάνουν πράξη αυτό που όλοι οι άλλοι φοβούνται. Να φτάσουν στην κάλπη με το ψηφοδέλτιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στο χέρι και να βγάλουν κόκκινη κάρτα στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα κόμματά της. Οι επιλογές σε τελική ανάλυση είναι μόνο δύο. Ή δίνουμε έγκριση και ανοχή στη βαρβαρότητα που ζούμε ώστε να συνεχιστεί αυτή και να κλιμακωθεί ή δηλώνουμε φτάνει πια ως εδώ. Έγκριση, έγκριση δυστυχώς είναι η ψήφος είτε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είτε στη συνενετική αντιπολίτευση των κομμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Έγκριση αυτής της βαρβαρότητας ή και ανοχή είναι και η αποχή. Γιατί ό,τι κι αν νομίζει ο καθένας ότι δηλώνει με το να κάνει αποχή για παράδειγμα, το βράδυ της 9ης του Ιούνιου το αποτέλεσμα θα βγει, θα καταγραφεί τα ποσοστά των κομμάτων και οι, ευρω, οι ευρωβουλευτές που θα εκλεγούν θα μοιραστούν κανονικά, όσοι και όσες κι αν έχουν ψηφίσει. Κι αν κάποιος σκέφτεται ότι δεν αλλάζει και τίποτα με την ψήφο στις ευρωεκλογές, εμείς θα του πούμε... Ναι, δεν αλλάζει τίποτα όμως μόνο με την ψήφο στις ευρωεκλογές. Γι' αυτό το κουκουέ, την ψήφο στο κουκουέ που θα του δώσεις, θα την καταθέτει κάθε μέρα, κάθε ώρα, εκεί που αλλάζουν τα πάντα, στους αγώνες και στη μάχη για τη ζωή μας. Και εκεί πρέπει να βρεθείς και εσύ και εσύ και ο άλλος και οι άλλοι, οι άλλοι που μας ακούν από πιο μακριά γιατί όλοι μαζί εμείς γινόμαστε πιο δυνατοί. Γι' αυτό λέμε αξιοποιήστε σωστά αυτό το όπλο που έχετε, μην το χαραμίσετε. Και όσοι ιδιαίτερα αισθάνεστε αριστεροί, προοδευτικοί, αντιφασίστες, δημοκράτες, και δεν μπορείτε να βλέπετε όλους αυτούς τους ακροδεξιούς αλτιμπάγκους να σηκώνουν κεφάλι. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε η ψήφος στο ΚΚΕ είναι αυτή που θα τους αφήσει αυτούς όλους πίσω, στο περιθώριο. Ιδιαίτερα εδώ, που είναι ο ναζί της χρυσή Αυγής, αυτά τα μαντρόσκυλα του άθλιου συστήματος προσπαθούν να το κάνουν άντρο, για να εξαπολύουν το δηλητήριό τους, δίνοντας όμως τα καλύτερα διαπιστευτήρια στα αφεντικά τους στη μεγαλοργοδοσία, στους εφοπλιστές. Αλλά με την παρέμβαση των κομμουνιστών τους κόψαμε τα φτερά. Το ίδιο που πρέπει να κάνουμε και με όλα τα φασιστικά και ακροδεξιά απομεινάρια τους. Γιατί είμαστε στο Δήμο της Αθήνας, όπου μένει το 30% των μεταναστών που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Εδώ όπου Έλληνες και μετανάστες στην περιοχή του τέταρτου διαμερίσματος συνυπάρχουν και αντιμετωπίζουν όλοι κοινά προβλήματα και στα σχολεία και στις δομές υγείας σε όλα. Πάμε λοιπόν στις μέρες που απέμειναν να φέρουμε τα πάνω κάτω εσείς που είστε σήμερα εδώ μαζί με πολλούς ακόμα που στηρίζουν το κόμμα μας και θέλουν να το δουν να ανεβαίνει όσο γίνεται πιο ψηλά. Είστε μια δύναμη που μπορεί αυτές τις δύο εβδομάδες να σαρώσει ολόκληρο το τέταρτο διαμέρισμα, να φτάσει παντού με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ και τελικά αυτό να γεμίσει τις κάλπες. Για να πάρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματά της το σύστημά του συνολικά μήνυμα αντίστασης για να πάρει ο ελληνικός λαός και όλοι οι λαοί της Ευρώπης μήνυμα αισιοδοξία και ελπίδας για όλα αυτά που θα κατακτήσουμε σήμερα και αύριο με τον αγώνα μας και με το ΚΚΕ μπροστά στην πρώτη γραμμή για τις ριζικές αλλαγές που έχουμε ανάγκη κι εμείς και τα παιδιά μας για την Ελλάδα και την Ευρώπη των λαών, για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού, με το ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό, θα τα καταφέρουμε. Γεια σας, καλή δύναμη σε όλους και όλους. Πάμε μπροστά σε δύο εβδομάδες να γιορτάσουμε την μεγάλη άνοδο του ΚΚΕ. Το ΚΚΕ να είναι αυτό που θα αποτελέσει την έκπληξη σε αυτές τις εκλογές. Γεια yeah, σας.